καλωσορίζουμε τον... Πώς τον λένε σήμερα? Brad Pitt. Καλησπέρα σε όλους σας. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος είναι μαζί μας. Σε όλα παντό. Το έχετε καταλάβει ότι το όνομά μου μπορεί να αλλάζει κάθε φορά. Έτσι κι αλλιώς, ναι, και στο ψήτη γυρνάμε. Όνειρα στα ψιλοτάκουνα εσγόβες θα είναι η αρχή μας και θέλω να μοιραστώ την πιο αστεία ιστορία που έχω ζήσει με αυτή την ταινία. Την είδα πριν μία εβδομάδα σε μία πτήση. Ας μην πούμε την εταιρεία τώρα, δεν είναι σωστό. Που όμως είχε μία αναφορά ότι η ταινία έχει υποστεί λογοκρισία. Βλέποντας την ταινία μετά στην κανονική της προβολή, συνειδητοποίησα ότι έλειπε μια ολόκληρη σεκάνς και ίσως και κομβική σεκάνς για να καταλάβουμε το χιούμορ που συνδέει την ταινία με την Dolly Parton. Long story short, είναι μια ταινία για μια μητέρα και μια κόρη που προσπαθούν να βρουν τις ισορροπίες στην καθημερινότητά τους και τα τραγούδια της Dolly Parton θα τους βοηθήσει. Θέμα της η πραγματική και η μη πραγματική ομορφιά, η ομορφιά της ψυχής και η εξωτερική ομορφιά. Όλο αυτό μέσα στα καλλιστεία. Jennifer Aniston σε έναν αρκετά συμπαθητικό ρόλο. Το θέμα της ταινίας με αρκετό ενδιαφέρον. Να αναφέρουμε ότι η ταινία κυκλοφόρησε στην Αμερική πρώτα σε πλατφόρμα θέασης τηλεόρασης, κάτι που θα το βλέπουμε συχνά στο μέλλον. Ας δούμε λοιπόν ένα μικρό βίντεο. This movie actually has so many facets. Yeah. You know, it really covers like mother-daughter, and it covers, you know, the confidence and lack of it. It was sort of a celebration of my own mom in a way, because, you know, that's it's how I connected to the part, and I loved that relationship and where they actually got where they landed by the end of it, you know, as good friends and comrades, sort of teaching each other something, especially I think Willa Dean teaching her mom that wonderful lesson of like I am who I am and I love who I am. I'm this, I'm that, I'm big, I'm not, whatever, all of those things. And I mean, I'm comfortable in my skin. You know, I think once you get into your 20s and 30s, I think really when I hit my 40s, I was like, this is right. I was early on, I think till I was 13 years old, I felt very much alive and very passionate and very much a girl and was glad I was. As my favorite line is, if I hadn't been a girl, I'd have been a drag queen. I got myself into something, but now I don't know what I'm doing. You know that Dolly saying, figure out who you are and do it on purpose. That was truly a surprise. Η εβδομάδα έχει πάρα πολύ Ισπανία, γιατί έχει ξεκινήσει και το φεστιβάλ Φέτσα, να θυμίσουμε. Το φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου, μια πολύ όμορφη προσπάθεια. Βιώνει τον τέταρτο χρόνο προβολών της και εμείς βιώνουμε παράλληλα με αυτόν τον τέταρτο χρόνο προβολών τη χαρά να βλέπουμε ισπανικό κινηματογράφο, πολλές ταινίες από αυτές που δεν βρίσκουν διανομή στη χώρα μας. Πολύχρωμος και σουρεαλιστικός. Όπως και όλος ο λαός που συνδέεται με την Ισπανία. Αυτή τη χρονιά όμως έχει πολλές ταινίες με πολιτικές προεκτάσεις. Βλέπουμε ότι το after effect της οικονομικής κρίσης υπάρχει σε αρκετές από αυτές τις δημιουργίες. Βλέπουμε την ανάγκη του να αλλάζει ο κόσμος ταυτότητα σε αρκετές από αυτές τις ταινίες. Και η ταινία όμως που θα προτείνουμε, η οποία είναι ισπανόφωνη και γι' αυτό ξεκινήσαμε με το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου, δεν προβάλλεται εκεί πέρα, είναι οι Αποκαλύψεις, ένα σύγχρονο ισπανικό νεονουάρ με τον τρόπο που μόνο αυτοί ξέρουν να φέρουν το είδος ξανά στην επιφάνεια. Πριν κάποια χρόνια είναι πολύ πιθανό να είχατε δει το Magical Girl. Το Magical Girl για μένα είναι από τα πιο όμορφα σύγχρονα νουάρ που έχουν βγει στον κινηματογράφο και οι Αποκαλύψεις λοιπόν δεν είναι πολύ μακριά από αυτή την κατηγορία. Σκοτάδι ισπανικό μέσα από την εξερεύνηση ενός ανθρώπου να ανακαλύψει κάτι για το παρελθόν ενός συγγενικού προσώπου. Όμορφη ταινία που αξίζει πραγματικά να δείτε, ένα βίντεο για να έχετε μια πρώτη γεύση. Lo vamos a forrar. Lo voy a firmar, te queda claro. Lo voy a firmar. Hola, soy Nacho Pérez. Director. Hola, soy Miguel Noé. Soy Carlos Baraglia. Yo soy Jean Cornet. Y acá estamos en los cines Liz, a punto de presentar El Desentierro. Una película que hemos rodado en Valencia y con una clara intención de que guste a muchísima gente, de que se emocione mucha gente y de que además que piense un poquito la gente. Un gran elenco, una película con imágenes muy poderosas y muy conmovedora también. Estoy contentísima de que se estrenen estos cines y Resbus esperemos. Un thriller de estilo americano hecho aquí en Valencia, increíble. Y
Και όσο χρόνο μα πιέζει. Κι άλλο λόγο να την δούμε. Έχω πάει στη Βαλένθια και είναι υπέροχη. Αν ναι, γυρίσει, είναι υπέροχη. Ευκαιρία να δείτε μια πάρα πολύ ωραία λοιπόν ταινία που θα θυμηθεί λιγάκι την περιοχή. Θα πάμε όμω σε ένα νέο είδο κινηματογράφου, μάλλον ένα είδο κινηματογράφου που θα αναβιώσουμε διαφορετικό τρόπο. Και μιλάμε λοιπόν για το σύγχρονο αφροαμερικανικό τρόμο. Ταινίε όπω το Τρέξε πριν κάποια χρόνια τον έφεραν ξανά στο προσκήνιο. Το Blaxploitation με άλλη διάσταση τώρα. Μέσα από την ταινία Μα. Είναι μια ταινία που δεν τη βάζει στην κατηγορία των ταινιών που θα σου μείνουν για πάντα στη μνήμη, αλλά η ερμηνεία της Οκτάβια Σπένσερ σίγουρα ξεχωρίζει. Η Οκτάβια Σπένσερ, ο δυναμισμός ο οποίος έχει και η ικανότητα της να είναι poker face, νομίζω ότι της δίνει αυτή την μοναδική ικανότητα να κάνει ένα μετριότατο θρίλερ να μοιάζει πραγματικά αξιολόγου. Δείτε το βίντεο. Wonderful director pushing me to go get madder, get more mad, because he knew what the audience was gonna want. And I just love Octavia, is so incredible in this role because she doesn't even give her anything. She just goes really aloof. She's really great being wicked. These teenagers are, you know, we've all been teenagers at some point in our lives, me very recently. But I think that's what's so relatable about Sue-Ann. I think we've all been on the outside looking in at some point, you know, especially as kids. We all feel like outsiders at some point. So that's why I think it's relatable. I saw some dailies along the way Tate shared with me, and it's freaky. It was very strange to see my friend play a part like this. It was really disturbing. It was kind of like, I was like, oh my God, this is not the Octavia I know and love, and everyone's going to be surprised by what she does in this, and it's going to be a big game changer for her. Probably something wrong with me. How does it feel to be on the outside looking in? Let's get this party turned up. Why are you doing this? This is the most fun I've had in a long time. Να μην την έχει γειτόνισε αυτή τη γυναίκα, όπως είναι η ηρωίδα της στην ταινία. Πολύ περίεργος τίτλος. Όχι, είναι η συντομογραφία του μητέρα. Α, σωστά. Το ονοματάκι της. Για την επόμενη ταινία, μην πούμε τίποτα, γιατί η μουσική θα μιλήσει. Elton John, Rocketman. I'm gonna introduce the incredible Taron Egerton. I knew Taron could sing, and as soon as I met him, I felt that there was something special there. And when I first heard him sing Don't Let the Sun Go Down on Me, I was flabbergasted. I went, God, this is so difficult to sing. This is just as good as my version. I'm a rocket man. When I look at him singing, and when I look at him acting, I am not looking at Taron Egerton. I'm looking at me. And so that's what moves me. It's like, this is me here. Away. I was very moved. I cried the first time I saw it, and I cried a lot this time. Think I am at home. No, no, no. I'm a rocket man. Και από τον Elton John να πάμε σε έναν Hendrix, ο οποίος είναι για τα σκυλάδικα. Γιατί γαυγίζει. Μιλάμε λοιπόν για το σκυλάκι Hendrix, το οποίο περνάει, έχει μάθει να κινείται χωρίς να βλέπει τα σύνορα, σε μια Κύπρο όπου, όπως όλοι γνωρίζουμε, τα δικαιώματα των ανθρώπων με τα δικαιώματα των ζώων, των τετράποδων αγαπημένων μας φίλων, είναι διαφορετικά. Η ταινία που έκανε πρεμιέρα λοιπόν στο φεστιβάλ της Ραϊμπέκα και έφυγε μάλιστα με το μεγάλο βραβείο, είναι μια πρόταση που αξίζει πραγματικά να δείτε. Όχι μόνο για την ιστορία της, αλλά γιατί είναι από τις ελάχιστες ελληνικές ταινίες, ελληνοκυπριακή δηλαδή παραγωγή, μάλλον περισσότερο κυπριακή, λιγότερο ελληνική για να ακριβολογούμε, όπου έχει πάρα πολύ δυνατή αρχή και πάρα πολύ δυνατό τέλος. Στις ταινίες τις περισσότερες ευρωπαϊκές είναι δύσκολο να δούμε μια πολύ ωραία ολοκλήρωση. Καλή απόλαυση λοιπόν με την τελευταία ταινία αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξανδρέ. Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξανδρέ. Στο τέλος θα ακούγεται το όνομά σου. Συγγνώμη. Όχι, δεν θέλω εδώ. Δεν δείχνει διαβατήριο εδώ. Πού πάει το Είμαστε στο φεστιβάλ της Τραϊμπέκα. Είχαμε την παγκόσμια
πρεμιέρα την Παρασκευή 20 του Απρίλη. Οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολύ θετικές και στην πρεμιέρα και στην χθεσινή προβολή και σήμερα. Ο κόσμος νομίζω αγκάγιασε την ταινία. Είχαμε καλές κριτικές και από το... και από διάφορα περιοδικά, από το Screen Daily έγραψε μια πάρα πολύ καλή κριτική. I've been involved with this project from the very beginning, actually from when the idea was born, when Maya started writing the script. So it's a very collaborative project, and what I found particularly, and what I still find particularly interesting, is how it approaches the Cyprus problem from different viewpoints, from different parties. It's nice. It's nice. I like the audience, and I like here. I like New York. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ πέρα στη Νέα Υόρκη στο Tribeca Festival. Μας έχουν αποδεχθεί πολύ όμορφα. Προχθές είδαμε για πρώτη φορά τη δεδομένη ταινία. Είμαστε ενθουσιασμένοι για το αποτέλεσμα και ευχόμαστε να αρέσει πολύ και στον κόσμο. Μ' άρεσε πολύ η προβολή, μ' άρεσε ο κόσμος. Δηλαδή, μ' άρεσε να δω πώς αισθάνεται ο κόσμος όταν βλέπει την ταινία. Και εντάξει, τους άρεσε, είχα την εντύπωση ότι τους άρεσε και χτύπησαν αρκετά παλαμάκια, γελάσανε στις κατάλληλες στιγμές. Από το φεστιβάλ της Tribeca, για την ΕΡΤ, Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Άρεσε και στο Γεωργιδάκη αυτή η ταινία, οπότε είναι εγγύηση, είναι λάτρες του κινηματογράφου. Καλώς όρισες.